Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση του Paris Press επιστρέφει πίσω στο ραντεβού του μαζί σας μέχρι τις 3 με Θωμά Ματελόπουλο και Σταύρο Κόλκα σήμερα, μια και είναι η μέρα Champions League. Το σηκώνει. Το σηκώνει. Είδαμε Champions League το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Παιχνιδάδες, χάθηκε η μπάλα. Χάθηκε η μπάλα. Και, ναι, και Champions League κανονικό. Και μαρκαρίσματα χάθηκαν. Απλά ο Δανός ήταν λίγο. Εγώ, στο Βιερίνια το μακάρισμα στο τέταρτο μακάρισμα που δεν έβγαλε, νόμιζα ότι θα βγει μια από αυτές τις κοπέλες με τα μαγιό και θα περάσει τέταρτος γύρος. Τέταρτος γύρος. Όπως στους αγώνες επίδειξης. Εκεί που βγήκα. Κοίτα, εγώ δέχομαι μια φιλοσοφία ενός διαιτητή να αφήνει το ξύλο. Το δέχομαι. Εγώ αυτό μπορεί να μ' αρέσει κιόλας. Εγώ αυτό χθες έλεγα. Ότι αν ο διαιτητής έχει πει στη φυσούνα πριν βγουν οι ομάδες από δίδεξ, παιδιά, πάμε έτσι. Παίζουμε ματρικά. Το προχωράμε. Αυτό είναι άλλο. Αλλά μασόκαρε η απάθειά του σε κάποιες στιγμές που δεν έκανε ούτε καν χέρια ότι παίζεται. Ναι. Ότι κάτι είδε ότι του. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τίποτα. Εκεί που έγινα έξαλλος εγώ. Έξαλλος. Ούτε στην κόκκινη, ούτε στην κόκκινη που δεν έδωσε, ούτε. Στο φάουλ του Βιερίνια, τον Γιώχανσον, στο κόρνερ. Είχε διαφορετικό οπτικό πεδίο από τον διαιτητή. Δεν γίνεται να μην το είδε, φίλε. Δεν γίνεται να μην το είδε. Πετάχτηκε ο Βιερίνια 5 μέτρα πίσω. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το κάνει από μόνο του. Φίλε, χρειάζεται όθηση. Δεν μπορεί να πετάξει, εννοείς. Δεν μπορεί να πετάξει. Δεν γίνεται. Και να βλέπει την μπάλα να φεύγει εμφαντικά από τον παίκτη του Γιώχανσον. Δεν είναι ότι βρήκε μπάλα και βρήκε και τον Βιερίνια. Η μπάλα έχει φύγει 5 μέτρα. Ωραία. Εκεί καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπο είναι το λιγότερο κακό διαιτητή. Γενικά στη Δανία εκεί οι Eps Notcheland και οι Eps Horsens έχουν τα θέματα τους. Είναι κάποιοι διαιτητές που έχουν στην Ελλάδα που μου θυμίζει εκείνη την ατάκα των περισσότερων Ελλήνων προπονητών που λένε ότι γιατί δεν βάζουμε τα δικά μας παιδιά, αν είναι να έρχονται από το εξωτερικό παιδιά που δεν κάνουν τη διαφορά. Αυτό σκέφτεσαι τέλος. Κοίτα, οι δύο Δανείοι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο ένας ο Ιταλός στο Άρης ΠΑΟΚ ήταν κάκης οι διαιτητές. Κάκης, δηλαδή. Σε διαχείριση αγώνα σίγουρα. Ναι. Δεν θα πω εγώ αδίκησε τον ένα βλέπω στον άλλον. Όχι, δεν ήταν το. Του. Ναι, είναι κακοί διαιτητές. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ ο διαιτητής ένιωθε ότι μέσα του δεν έβλεπε το ποιος κάνει φάουλ, σαν να είπε ότι τα 10 πρώτα φάουλ να τα αφήσω, το 11ο θα βγει κάρτα. Ναι, έτσι. Και την αίσθηση σου έδωσε με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το. Ήταν τόσο χαλαρός και αδιάφορος που εγώ πιστεύω ότι δεν ήξερε ότι είχε βγάλει κάρτα στον Ζαμπά. Εγώ έτσι πιστεύω, να ξέρεις. Ότι δεν είχε επίγνωση ότι αυτή που βγάζει είναι δεύτερη. Τέλος πάντων. Πέρασε η αγωνιστική. Πέρασε η αγωνιστική. Χθες συζητήσαμε αρκετά και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ αλλά και για το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Σήμερα υπάρχει και ένα βίντεο για το RSAEC στη σελίδα του repress.gr. Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι πράγματα τα οποία αναφέραμε χθες υπάρχουν και καταγεγραμμένα μέσω του βίντεο. Για συγκεκριμένες στιγμές στις οποίες φάνηκαν όλα αυτά τα οποία, ότι όλα αυτά τα οποία σχεδίασε ο ένας προπονητής και συγκεκριμένη περίπτωση ο Σάββας Παντελίδης βγήκανε και όχι μόνο βγήκανε, αλλά από την άλλη πλευρά και ως ομάδα αλλά και ως προπονητικές σκέψεις δεν υπήρχε παρά μικρή απάντηση. Δεν υπήρχε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχαν ξεκάθαρα ζητούμενα από την πλευρά της ΑΕΚ. Όπως το είδα το παιχνίδι, δεν κατάλαβα τι ήθελε να κάνει μες στο κήπεδο. Γιατί το να μην σου βγει το πλάνο σημαίνει ότι ξέρεις τι έχεις να κάνεις, ναι. Και δεν σου βγαίνει και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα τι κάνω. Ναι, εγώ σαν ουδέτερος παρατηρητής και σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, χαλαρός στον καναπέ μου που δεν με ενδιαφέρει να κερδίσει και να χάσει. Στοιχηματικά γκολ το είχα άλλωστε, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε τέλος πάντων να με ενδιαφέρει κάτι. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Η ΑΕΚ το μόνο που ήθελε είναι να κλέψει και να φύγει στη μετάβαση γρήγορα. Αυτό. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει σχεδόν σε καμία φάση. Αλλά δημιουργικά δεν έκανε τίποτα. Το δεν το κατάφερε είναι μία ανάγνωση. Εγώ νιώθω ότι δεν το προσπάθησε κιόλας. Ναι, αυτό το να μην το καταφέρεις είναι ότι προσπαθώ να κάνω κάτι, δεν μου βγαίνει. Και δεν γίνεται να την πατήσεις με τον Άρη, γιατί 1,5 μήνα τώρα παίζει έτσι.
Μα δεν είναι ναι, το, δηλαδή, το, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ σου βγάζω τον 1,5 μήνα. Ναι. Έχεις πριν από μια εβδομάδα την εικόνα στα χέρια σου. Την εικόνα του Παουκάρης. Και καταλαβαίνεις με λίγο να ρωτήσεις, να κινηθείς βιάζεις, καταλαβαίνεις ότι στον Άρη θα πατήσουν πάνω σε αυτό τη μανιέρα και θα πάνε έτσι, αφού τους βγήκε. Μα αυτό κάνουν και τόσο καιρό, δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, στην Τρίπολη, στο ανοιχτό γήπεδο, τα βάλανε. Εντάξει, εκεί ήταν πολύ εύκολη η ανάγνωση, γιατί η Τρίπολη έπαιζε χωρίς Μουνάφο και Ιγκλέσιας. Άρα, στην αμυντική της μετάβαση ήταν προβληματική, όπως και να έχει. Όταν δεν παίζουν οι δύο καλύτεροι σου κεντρικοί χαφ που σου δίνουν τρεξίματα και δύναμη. Το έξτρα ήταν ότι υπήρχε ένας προπονητής που ήξερε κάθε ναι, θετικό και αρνητικό της εικοσάδας. Ναι, ακριβώς. Του αντιπάλου. Ακριβώς. Στο Λεβαδιακό δεν βγήκε, γιατί είχε μια ομάδα η οποία αναγκαστικά έπρεπε να την παίξεις. Εσύ δεν βγήκε εκεί. Έπαθε ό,τι έπαθε με τις άλλες. Γιατί ο Λεβαδιακός πήγε να κάνει τον Άρη. Ναι, αυτό έγινε. Εντάξει, ποια άλλα παιχνίδια έπαιξε ο Άρης. Με τον Πανιόνιο την πάτησε γιατί είχε την κόκκινη. Που εκεί μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έχει διαφορετικές συνθήκες. Ναι, ναι, από το 10. Εντάξει, αλλά γενικά η εικόνα του Άρη ήταν αυτή. Και η ΑΕΚ πραγματικά δεν μου δείξε πλάνο. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι ότι η ΑΕΚ, έτσι όπως έχει δομηθεί πλέον ως ρόστερ, θα πρέπει ο προπονητής να κατεβάζει απίστευτες ιδέες για να γίνει λειτουργική. Η συμμετοχή του θα πρέπει να είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο συμμετοχής ενός προπονητή σε μια ομάδα. Θα πρέπει να βρει τα τρίκ, θα πρέπει να δουλεύει στη μένα, θα πρέπει να κάνει. Δηλαδή, πού να ποντάρει τώρα ο προπονητής και τι να κάνει. Και βάλει και το κίνητρο που δεν υφίσταται. Και εκείνη και η ομάδα που όταν τα πα καλά είναι θετικό να έχει 25 δεμένα συμβόλαια. Όταν δεν τα πα καλά και πρέπει να αλλάξει πράγματα, δεν είναι το καλύτερο δυνατό να έχει 25 συμβόλαια. Mm. 25 συμβόλαια σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει 7 τουλάχιστον. Έτσι όπως τη βλέπω, για παραπάνω θα πάει. Γι' αυτό λέω το μίνιμουμ. Το μίνιμουμ είναι να αλλάξει. Ο οικονόμου, τον αγοράσε. Νομίζω έχει δοθεί. Δανεικός με οψιόν πρέπει. Ναι, με οψιόν. Τέλος πάντων. Υπάρχουν ζητήματα στην έξω βαρά ποδοσφαιρικά. Μια χρονιά που την έστεισε λάθος από το καλοκαίρι δεν μπορούσε να την επαναφέρει στη διάρκεια της. Αρχικά ήταν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά της, τώρα είναι ξεκάθαρη η γυμνιά της στο ρόστερ. Το να υποχωρήσει ένα σκαλί πάει και έρχεται. Όχι, είναι κακή. Είναι κακή. Το να ψάχνεις όμως είναι. Είναι κακή, δηλαδή δεν παίζει τίποτα. Με τον Απόλλωνα που την είδα, σοκαριστικό. Με τον Ατρόμητο ήταν καλή, αλλά έχεις την ασφάλεια του πρώτου παιχνιδιού. Έχεις απίστευτα λάθη στην άμυνα του Ατρόμητου. Δηλαδή, της βγήκε πολύ το παιχνίδι. Εγώ έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι ότι η ΑΕΚ άρχισε από τώρα να διαλέγει το κύπελο. Και αν λέω ότι θα δώσω, ήρθε ο Χιμένεθ και έχουμε να δώσουμε 5 παιχνίδια. 2 με τον Ατρόμητο, γιατί τα έπαιξε και τα 2. 2 ημιτελικός και ένα τελικός. Και στα υπόλοιπα να βρίσκουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Κοίτα, μπορεί να φρεσκαριστεί εν ώψη με τελικό, εννοείται. Θα δουλέψει γι' αυτό. Θα πάει, αν φτάσει τελικό η ΑΕΚ και είναι με τον ΠΑΟΚ, θα είναι πιο φρέσκια από τον ΠΑΟΚ, λέω εγώ. Το θέμα είναι ότι το φρέσκια με το εγκεφαλικά σε την ψυχολογία είσαι, μπορεί να είναι και λίγο. Αν δεν έχει χάσει και 3 παιχνίδια που δεν τα περίμενε εκτός προγράμματος, τι πίστη να έχει το πλάνο και τι να κάνει. Κοίταξε, ο ένας θα είναι, αν φτάσει, αν πάμε πάλι ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικό, θα έχουμε ίδιο σκηνικό με πέρυσι, απλά με διαφορετικούς ρόλους. Ο ένας θα είναι πρωταθλητής και ο άλλος θα ζει για αυτό το παιχνίδι. Ναι, και εκεί ο ένας θα βγάλει την ενέργεια που έβγαλε ο άλλος, αλλά από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποδείξει εκείνη την ώρα ότι μα αδερφέ, εδώ δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζεις. Απλά γιατί έχει το περσινό παράδειγμα. Κάτι που εγώ ήθελα να καταγράψω για τον ΠΑΟΚ που το παρατήρησα και το συζήτησα και με ένα φίλο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά τον Ολυμπιακό έβγαλε κάποια σημάδια χαλαρότητας. Στην καθημερινότητά του δεν δούλεψε στο 100%. Και αυτό είναι ένας κακός ιονός. Τι θέλω να πω, δεν δούλεψε στο 100%. Ότι πλέον στις προπονήσεις είναι όλα μετρήσιμα. Αν εσύ δουλεύεις στο 60%, εγώ το καταλάβω.
και να μην το καταλάβουμε το, με το μάτι, την Τετάρτη το πρωί που παίρνουν από τα, τα αποτελέσματα, τα στοιχεία, θα φαίνεται. Θα το δω. Δεν μπορείς να λουφάρεις την προπόνηση. Ναι, δεν είναι όπως παλιά. Εδώ λοιπόν, ναι, εδώ λοιπόν και για τον Πάο και ένα κουδουνάκι, ξέχωρα τα αποτελέσματα δεν του κόστησαν. Και αν πήρε έστω και σβηστό τον Παναθηναϊκό, γιατί σα σβηστό τον πήρε τον Παναθηναϊκό, Πάο, δεν έπαιξε κανένα σούπερ μπάλα. Την ουσία κοίταξε και καλά έκανε, γιατί τέτοιο παιχνίδι ήταν. Επαγγελματική προσέγγιση 100%. Ένα καμπανάκι είναι ότι παιδιά δεν τελείωσε η σεζόν. Πρέπει να δουλεύουν όλοι στο 100%. Αυτό είναι και δεν το λέω τυχαία. Ξέρω τι λέω. Ξέρω τι συμβαίνει. Μπορώ να καταλάβω και με το μάτι, γιατί το μάτι μας κίνησε την περιέργεια και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Είναι 3-4 παιδιά τα οποία αισθάνονται ότι και να μείνουμε στο 100% δεν έχει κάστανο. Άμα δεν είσαι στο 100% κάθε μέρα, θα πάμε στο τελικό, θα είσαι άδειος. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ένα αντίκτυπο στο κύπελο. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, στον ΠΑΟΚ δεν περισσεύουν οι τίτλοι. Δεν έχουμε 45 και δεν θα γίνουν 46. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία φέτος να φτάσει διψήφιο αριθμό τίτλων στην ιστορία του. Δεν είναι μικρό πράγμα να γράψουμε 10 τίτλους. Γενικότερα είναι μια σειρά πραγμάτων για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ στην ιστορία του πάρει δύο συνεχόμενες χρονιές τίτλο. Ναι. Το έκανε. Το ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ποτέ στην ιστορία του double. Ναι. Ποτέ δεν έχει κάνει τρεις φορές. Τρεις χρονιές σε τίτλο. Ωραία. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν που δεν. Εγώ αντιλαμβάνομαι, το είχα καταγράψει ότι υπάρχει ρε φίλε και το ενδεχόμενο μετά από ένα χρόνο που είσαι στα κόκκινα να χαλαρώσεις λίγο. Ναι. Το δέχομαι, είναι ανθρώπινο. Είναι άλλο το να χαλαρώσει λίγο, άλλο το να χαλαρώσει, να καταγραφεί, να στο πούνε και να συνεχίζει να σε χαλαρώσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ το αποδέχτηκα αυτό για δύο εβδομάδες, τρεις. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να αλλάξει το έργο, γιατί όντως πήρα πάτημα από το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι ομάδα κυπέλου πλέον και θα πάει στη λογική το να πάρει το κυπέλο. Έτσι. Και να σε βρει εσύ ένα μπόσικο. Ξεκάθαρα. Από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδια στα οποία μπορεί η ομάδα που θα αντιμετωπίσει να το πάνε στη δύναμη. Και εκεί θέλει εξυπνάδα να φερθείς. Γιατί αν τους αφήσει να πιστέψουν να το πάρουν στη δύναμη, θα παίξουν στη δύναμη το 1-90. Mm-hmm. Έτσι. Αν μπεις δυνατά έχοντας σωστή και γεμάτη προπόνηση εβδομάδας. Ακριβώς. Και μπεις και τους κόψεις τον αέρα, θα καταλάβουν οι άλλοι ότι όσο και τι να κρατήσω, όσο ναι. και να βαρέσω. Το μπορεί να πάρω καμιά αποβολή. Ναι. Δεν θα πιάσει. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Η ΑΕΚ λοιπόν θα ποντάρει σε αυτό το κομμάτι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα προσπαθήσει αθλητικά να καλύψει τα ποιοτικά της, τις ποιοτικές της ελλείψεις. Ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Ο Χιμένεθ σίγουρα κάτι θα θέλει να κάνει για να δείξει ότι είναι καλύτερο στο Ζουνίδη. Αν και το θέμα της ΑΕΚ δεν ήταν ο προπονητής νομίζω φέτος. Τα φιλιά μας, το φίλο μας και φίλο του. Το θέμα της ΑΕΚ ήταν η διαχείριση του προπονητή από όλους τους υπόλοιπους. Mm. Τον στείλανε στην αρένα με τα λιοντάρια. Και το λάθος του βέβαια ήταν ότι το αποδέχτηκε. Του βάλανε την ταμπέλα οι σιφτές. Επικοινωνιακά το ξεσκίσανε. Εγώ πραγματικά διάβαζα πολλούς και καταλάβαινα ότι δεν μιλάνε με τον προπονητή. Δηλαδή αποκλείεται. Αυτό που λες το καταλαβαίνω γιατί με το καιρό, με την εμπειρία το. Ναι. Μπορείς να διαβάσεις πίσω το κείμενο. Ναι, μπορείς να διαβάσεις πίσω το κείμενο γιατί υπήρχαν επιχειρήματα τα οποία εγώ πιστεύω ότι ο Ζουνίδης μπορούσε να τα καθαρίσει σε ένα λεπτό. Τι λέω, πολύ ευρώ. Σε 10 δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων. Καλά, είναι και θέμα το αν επιχειρήθηκε κιόλας να προσεγγίσει ο προπονητής για μια οφθή ρεκόρ κουβέντα. Όχι, δεν πρέπει να έχει γίνει αυτό. Γι' αυτό το λέω. Γιατί ο προπονητής εν τέλει ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα απορροφούσε τους κραδασμούς στην πιθανότατη στραβή. Άρα κανείς δεν θέλησε να στήσει ένα τείχος γύρω του προπονητή. Που έτσι όπως πήγε το πράγμα, το πλέον πιθανό ήταν να γίνει αυτό. Ακριβώς. 99%. Με το roster, με Champions League, με απαιτήσεις από πέρσι, με καλύτερο ΠΑΟΚ, με έναν Ολυμπιακό, με ένα κανονικό project, όχι το περσινό. Ξέχωρα είναι αποτελεσματικό ή όχι, ο Ολυμπιακός έχει μια ταυτότητα. Εντάξει. Και ήταν μαθηματικό νομίζω να στραφεί η κουβέντα στον προπονητή στην ΑΕΚ. Πάμε, Champions League.
Champions League σήμερα, η τεράστια, η πρώην τεράστια εταιρεία Real Madrid αντιμετωπίζει μια πολύ νεανική ομάδα η οποία την προβλημάτισε πάρα πολύ στο πρώτο παιχνίδι για την άδικη νόμιζε το σκορ, την ομάδα του Άγιαξ. Οπότε σήμερα δεν θα είναι τόσο εύκολη η ρεβάνση εδώ όπως συζητάμε και με τον Αντώνη. Και το Dortmund Tottenham. Και εκεί περιμένουμε έτσι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, νομίζω. Και με το Dortmund Tottenham, όπως μου είπε μια ψυχή, είναι από αυτά τα μάτς που αν δεν βγει γκολ-γκολ θα αυξηθούν οι αιτήσεις στον νόμο Κατσέλη. Ναι. Δεν γίνεται να βγει γκολ-γκολ. Εντάξει, σε αυτά τα παιχνίδια που το σκορ του πρώτου αγώνα είναι τόσο εμφατικό, ξέρεις, καμιά φορά δύσκολο μπορείς να το προβλέψεις. Γιατί μπορεί να σβήσει, άμα δουν ότι δεν υπάρχει. Εδώ ξέρεις όμως ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να γυρίσει αυτό το σκορ. Το πιστεύει τουλάχιστον, πιστεύω και η ομάδα της Dortmund. Και θα το κυνηγήσει. Η κλασική σκέψη για το goal-goal αυτό, σε αυτό το παιχνίδι, είναι 1-0, 2-0, ανοίγεσαι 2-1. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Αυτή είναι βλέπω... η πεπατημένη. Δεν σου λέω ότι. Ναι, εγώ το δεν νιώθω καμία σιγουριά. Το φοβάμαι 0-1 και μετά η χαρά του ποδοσφαίρου. Απλά οι Γερμανοί δεν είναι τέτοια. Δεν θα σκεφτούν έτσι, νομίζω. Ναι, θα το κυνηγήσουν μέχρι τέλος. Πώς το βλέπω να γίνει. Ναι, ναι. Δεν είναι και η Dortmund δεν είναι σε καθόλου καλό φεγγάρι. Έχει χάσει την πρωτιά στο πρωτάθλημα. Και σε εύκολους αγώνες τώρα. Μας κατέστρεψε την περσμένη Παρασκευή. Ναι, ισχύει. Μας κατέστρεψε. Διπλό την είχαμε, από εκεί ξεκινούσαμε. Κλάψαμε εν τέλει. Ήταν ο Αλκάθερ στον πάγκο, μόλις μπήκε τρεις τελικές και ένα γκολ έκανε. Και αυτός όμως δεν φύγαμε, τους έχω ξεκινήσει 15 φορές και δεν κάνεις τίποτα. Το τελευταίο πάνω. Μήνα ήταν άσφαιρος. Δεν μπορεί, είναι παίκτης τέλειος, Σόλτσκερ. Σόλτσκερ. Πες εσύ τώρα, έκανε καριέρα ως παίκτης πάγκου. Ναι, εντάξει. Μόνο και πήγαινε ναι, τώρα έκανε, κάποιος... έκανε καριέρα ως παίκτης πάγκου γιατί όλοι το αποδέχτηκαν έτσι. Ναι. Δεν κρεμάστηκαν ποτέ πάνω του. Μα γι' αυτό ήταν. Και αυτός το κατάλαβε, μεγάλο. Ήταν όριμος. Μα πες μεγάλο ρόλο να τον αποδεχτούν όλοι τον ρόλο. Όλοι τον ρόλο κάποιον να τον αποδεχτεί και ο προπονητής και ο ποδοσφαιριστής, ακόμα και η κερκίδα. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, η κερκίδα δεν θα κάνει γιατί δεν ξεκινά ο Σόλτζερ. Αφού του ξεκίνησε 15 φορές. Ούτε αυτός θα γκρινιάξει. Αυτός η καλύτερη του. Ναι, ναι. Πλάκα κάνει. Ήρωας γινόταν. Θα βγάζω σε 10 λεπτά το ψωμί μου. Η καλύτερη του. Ξύπνη. Βορειοευρωπαίοι. Σκανδιναβοί. Το μυαλό του στο φάρι. Σε κάτι τέτοια. Όχι στο δικό μας, γιατί παίζω 10 και όχι 90. Έτσι. Πριν κάνεις τη δουλειά στα 10. Κάνεις δουλειά στα 10 φραγωράκι που τώρα και μην μιλάς. Ναι. Γιατί εύκολο είναι να έχεις ένα τέτοιο παίκτη. Να ξέρεις ότι θα σου έρθει τον μπάνκο και θα κάνει δουλειά. Καταρχήν παίζει μεγάλο ρόλο στη ψυχολογία. Ακριβώς. Η ίδια η ομάδα τον και βλέπει πρόσεξε. Και που έχει κολλήσει να μπαίνει. Μα όχι μόνο της ομάδας. Και του αντιπάλου. Ναι. Βέβαια. Πώς είναι για μια ομάδα η οποία δεν δέχεται γκολ. Να σκέφτεται ο τύπολος, άμα μας κάνει ένα 0. Τελειώσαμε. Ό,τι είπα, θα πανθάκουσε τον ΠΑΟΚ. Νοείς με την Αυγούρα. Όμως έτσι είναι. Σήμερα πάντως νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι του τρόπου προσέγγισης του προπονητή του Άγιαξ. Με βάση και το ρόστερ που έχει ωραία, την ηλικία των παικτών του, πώς θα πάει να προσεγγίσει ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να σου επιφέρει μια πρόκριση μέσα σε μια από τις μεγαλύτερες έδρες στην Ευρώπη, ωραία. Στη Μαδρίτη. Για τον Άγιαξ αυτή η πρόκληση θα είναι η πλέον ιστορική της τελευταίας 15 ετίας. Είναι και ο τρόπος προσέγγισης, δηλαδή περιμένω να δω μια ομάδα ας πούμε, με θράσος θα βγει να κυνηγήσει κατευθείαν την νίκη στο παιχνίδι. Η Άρα δεν έχει την αποτελεσματικότητα της εποχής Χριστιανού Ρονάλντο. Είναι ευκαιρία. Δεν λόγος να τη φοβηθείς. Είναι δηλαδή, ευκαιρία να μείνει στην ιστορία. Είναι ρεάλ, δεν το συζητάμε. Τα νούμερα της. Έτσι είναι. Έτσι. Εύκολο γκολ έχει. Και ψυχολογικά μετά από δύο ήττες σε δύο El Clásico σίγουρα θα έχει εκεί. Γκρίνιες. Χωρίς να πετύχει γκολ. Ναι. Δηλαδή η αποτελεσματικότητά της είναι νομίζω στο 50% κάτω σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Ναι. Είναι νούμερο. Uh-huh. Αυτό στο μυαλό του Ρεάλ υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που το υπενθυμίζουν κάθε δευτερόλεπτο που ζει το κάθε στέλεχος. Γιατί είναι Ρεάλ. Έτσι είναι. Ωραία. Από social media, μέχρι στον δρόμο που περπατάει κάποιος ή αυτό το πράγμα το φαίνεται στο βλέμμα. Τι κάνεις μοσχάρι στη Ρεάλ παίζεις. Ναι. Εντάξει. Γιατί αν λένε οι δικοί μας ότι έχουν πίεση. Εντάξει. Στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ. Ωραία. Δηλαδή δεν είναι, η λέξη πίεση είναι διασκεδαστική. Γιατί ασχολείται όλος ο πλανήτης. Όχι, εγώ πιστεύω σε ένα πλάνο με θράσος του Άγιαξ. Πιστεύω. Γιατί έχει και πιστεύω ότι έχει και την δυνατότητα σαν ρόστερ να έχει ψηλές εντάσεις. Ακόμα και για 50-60 λεπτά να τα διαχειριστεί σωστά.
μέσα στο παιχνίδι. Ναι, και στο φινάρι είναι μια κλασική σειρά που αν πετύχει πρώτος γκολ ο Άγιαξ. Μετά φίλε. Εκεί είναι και θα έρθει όλη αυτή, όλο αυτό το mood. Μετά είναι σαν να έχει βάλει δίποντο. Δηλαδή θα μπει και σίγουρα δεύτερο. Μετά είναι τι κάνει άλλο. Για να δούμε. Τη Ρεάλ δεν θα είναι εύκολο να, να πει ότι τι, θα κρατήσει το 0-1. Αυτό. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτό θα δούμε τώρα. Ποιο θα δούμε. Την Τότεναμ θα δούμε. Όχι, την Τότεναμ δεν έχουμε λόγο. Την Τότεναμ θα τη δούμε μόνο να γίνει 2-0. Άμα γίνει 2-0, ναι, θα γυρίσει το κανάλι. Μόνο εκεί. Εκεί γυρνάμε. Όπως την πάθαμε έτσι πέρυσι με το, με το Ρώμα Μπαρτσελόνα. Το Ρώμα Μπαρτσελόνα, ναι. Πω, πω. Ούτε ήδη πιστεύω να την κάνει. Μα πιστεύω ότι περισσότεροι δεν θα το βλέπαν για αυτό το λόγο. Δηλαδή, τι να δούμε, 4-1 το πρωτάθλημα, τι να δούμε. Όπου έχω δει ένα βίντεο παιδιά μέσα από την κερκίδα στο 3-0. Του Μανολά 3-0 δεν ήταν. Ναι. Εντάξει, η λέξη έκσταση. Είναι μηδενική μπροστά σε αυτό που συνέβη. Εντάξει. Ο τύπος, δηλαδή ο ένας, παραδείγματος, μπορούσε να πετάξει. Σου έρχεται και απρόσμενο όλο αυτό και σε διαγύρει. Είναι όπως τα παιχνίδια που λες πάμε να δούμε, πάμε στην Μπαρσελόνα. Και μετά κάνεις κολοτούμπα. Έχεις κάνει, έχεις κάνει εικόνα ποτέ να περιγράφεις το 3-0 αυτό. Θα ξεφθυλιστούμε. Εντάξει, κοίτα, επειδή και οι Ιταλοί έχουν και φινέτσα και στη μετάδοση είναι λίγο. Ναι, είναι φανακαράδικη. Ναι, ναι. Αν μη τι άλλο. Πιστεύω ότι ακόμα και αυτοί που έχουν πολύ περισσότερες παραστάσεις δημοσιογραφικά από εμάς έπαθαν ένα αμόκ. Ναι. Και επειδή κάνουμε και μια δουλειά συγκεκριμένη, μην νομίζετε ότι το αμόκ που παθαίνουμε εμείς είναι διαφορετικό από το δικό σας, παιδιά. Μας ακούτε. Το ίδιο αμόκ παθαίνουμε. Ωραία. Απλά κάποιες στιγμές λόγω εμπειρίας το συμμαζεύουμε. Ναι. Ναι, δηλαδή πολλές φορές ήθελα να πω σε γκολ πάρτα. Ναι, αλλά δεν υπόθηκε. Οι κρυμμένες φράσεις. Φάφτηκε. Ναι, πάντα. Οι Ιταλοί πάντως έχουν και μια κάμερα δίπλα τους μικρή και τους καταγράφει στις έντερ. Θα ήταν ένα ενδιαφέρον αυτό. Ένα βίντεο του Repress για τον Σταύρο Κόλκα. Το πώς έτσι πανηγυρίζει στα γκολ. Αν και πέρασαν τώρα πολύ σημαντικά γκολ που μπορούσαμε να δούμε. Τώρα είναι τα ωραία. Εκεί που πας χαλαρός και ξαφνικά αρχίζει και ανεβαίνει το κεφάλι. Στα ντέρμπι. Είσαι ήρεμος. Γιατί είσαι προετοιμασμένος. Είσαι προετοιμασμένος. Για το τι θα δεις. Παίζεις το Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ, που θα το καθαρίσω εύκολα. Ναι, ναι. Και δεν μπαίνει μπάλα. Και φτάνει το 87 του Πρίγιοβιτς και 99.000 σφιγμούς. Ναι. Έχουν σπάσει τα κοντέ των σφιγμών. Και το πέναλτι είναι άσχημα εκτελεσμένο. Δεν είναι καλό. Ναι, ναι. Δεν είναι καλό. Εντάξει, και επειδή τα έφερε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είμαι παράλληλα στην εστία και το βράδυ όταν είδα το τέτοιο κατάλαβα ότι εντάξει, αυτό ήταν πέναλτι γουρονότρεχα. Δηλαδή είναι τα πέναλτι που τότε όταν το είδα κατάλαβα το για ποιο λόγο ο τερματοφυλάκας ο Κυριακίδης ήταν τόσο απογοητευμένος που μπήκε η μπάλα. Από εκείνο το σημείο που το είχα δει δεν το καταλάβω το πόσο. Σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάω μόνο το δίχτυ. Που νέθηκε το δίχτυ, είμαστε καλά. Πάμε παρακάτω. Ούτε πώς το βαράει, ούτε τι κάνει. Ναι, όντως ήταν κακό χτύπημα. Αλλά είναι τα παιχνίδια που την πατάς στις περιγραφές. Γιατί δεν είσαι συγκεντρωμένος. Πας με αέρα. Πας με φινέτσα. Πάμε διάλειμμα. Αλλά έφτασε και μισή. Ναι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα μείνω λίγο στον Παναθηναϊκό με το Θωμά για όλο αυτό, όχι το προβληματισμό, για όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται πλέον, γιατί το πρώτο και το ένα προβληματισμός πλέον είναι το πώς σώζεται, το αν σώζεται όλο αυτό. Γιατί επειδή έμεινα στην συνέντευξη τύπου του Γιώργου Δόνη, αυτό κατάλαβα, ότι περισσότεροι αρχίζουν και επικεντρώνονται σε αυτό. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε πάλι... Η εκπομπή ανάλυσε το by repress.gr. Γίνετε όλοι μέλη στη σελίδα του repress.gr για να μάθετε ποδόσφαιρο. Και να μας κάνετε και εμάς καλύτερους. Σωστά. Για πράγματα που μας διαφεύγουν. Μην έχουμε και αλαζονία. Δεν είναι το φόρτε μας αυτό. Δεν τα ξέρουμε όλα. Μπορεί να είστε πιο μάγκες από εμάς. Αλλά θεωρούμε ότι συμβάλλουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Αυτό το θεωρούμε. Το θεωρούμε, πιστεύω. Ναι. Μάτε. Μάτε, Παναθηναϊκός. Δεν είναι αυτό το 1-8 που έχει τον,
από τον Ιανουάριο και μετά. Βέβαια έχει θλιβερά νούμερα σε, σε γκολ, εντάξει, έχει 5 γκολ. Και έχει φάει 11 μετά από αυτήν την άνεργα. Το 11 το βγάζω από την, από την κουβέντα. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα διόρθωνε την βαθμολογία του και το κλίμα του και με 3 γκολ σε λίγο παραπάνω θα το έκανε. Ναι. Δεν, είναι ότι, δεν νιώθω ότι ο Μακέντα χάθηκε. Νιώθω ότι αυτό που είδα στο πρώτο ημίχρονο, ότι χρειάστηκε να φτάσουμε στο, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να φέρει την μπάλα στο Μακέντα όπως το έχει σχεδιάσει. Mm-hmm. Άσχετο το τελείωμα του Μακέντα. Και δύσκολη γωνία, δεν ήταν εύκολο. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι αν κάνουμε, ετοιμάσουμε και post-game αυτές τις μέρες, ότι για ακόμη μια φορά με εντυπωσιάζει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο pre-game έχουμε δείξει τον goal του Altman με την Τρίπολη, με την παλιά στην πλάτη της άμυνας. Αντίστοιχες μπαλιές, ένα ακόμα goal είχε πετύχει ο Μακέντα με μια μπαλιά του Κάτσε. Με τον Ατρόμητο. Έγινε ξανά αυτό προχθές 2-3 φορές και τις 3 φορές ο τρόπος που λειτουργούν τα δύο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του ΠΑΟΚ τόσο κοντά και τον κλείνουν και οι δύο είναι, είναι εντυπωσιακό. Θα μου πεις, ο πρώτος είναι και η καλύτερη άμυνα, αν δεν κάνω το πρωτάθλημα. Το αποδεικνύει έτσι. Δεν είναι μόνο καλύτερη άμυνα. Αλλά αυτή η συγκέντρωση που έχει είναι εντυπωσιακή. Το παιχνίδι του Κρέσπο με τον Βαρέλα στο ΟΑΚΑ ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο ήταν το νούμερο 98. Ναι, ναι. Εντάξει. 7.500 λεπτά συμμετοχής νομίζω μαζί οι δυο τους. Ναι. Δηλαδή ο καθένας ξέρει τον άλλον πολύ καλύτερα από και τη γυναίκα του. Μπορούν να αντιληφθούν και τα μέτρα που παίζει η ομάδα τους. Δηλαδή, δύο παλιές που επιχειρήθηκαν στην πλάτη του Βαέρα και τις πρόλαβε έτσι για πλάκα. Όχι μόνο αυτό, ήταν και ο άλλος δίπλα. Δηλαδή, σου λέει: αν φύγει, είμαι εγώ εδώ. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, αν είμαι προβλήματος απ' έξω, νιώθω ασφάλεια. Τους βλέπω και δεν ασχολούμαι. Ακόμα και στη λεπτομέρεια του ότι αυτό. Ο συμπαίκτης μου κάποια στιγμή θα βγει να κουβαλεί στην μπάλα και τον ξέρω ότι μπορεί για ένα λεπτό να ξεχαστεί. Ναι, ναι. Το επίπεδο συνοχής του ΠΑΟΚ είναι τέτοιο που υπολογίζουν ακόμη και την κέρα του Μάτους, ο οποίος χάνει δύο φάσεις, αλλά ο Βαρέλα έχει πάρει τα μέτρα ήδη. Ναι. Υπολογίζουν ακόμα και τις μία-δύο αμυντικές. Μα ξέρει και την κακή του στιγμή. Ναι. Ξέρει ότι ο άλλος μπορεί να ξεχαστεί. Έχει χάσει δύο μονομαχίες ο Μάτους με τον Ισούα. Έχει βγει πρώτο σε κοντρόλ ο Ισούα και τον περνάει και πάλι δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πληρώνει τον αποκλεισμό του κυπέλου, είχε πει ο Αντώνης σε μια προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται έτσι. Θα ήταν πολύ μεγάλη. Ότι σε κρατάει κάτι αυτό που είχες πει. Έχεις ένα καρότο μπροστά σου. Βλέπουν ότι και ο Άρης ξεφεύγει τώρα, φεύγει για το κίνητρο της πέμπτης θέσης. Αυτό που είπε ο Δόνης, ότι παιδιά βαθμούς έχουμε ίδιους με τον Άρη, αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τον Ιανουάριο και ο Άρης άλλαξε. Σωστά. Πολύ σωστά. Ο Παναθηναϊκός είχαν διαπίστωση κάθε μία ομάδα δύο-τρεις λειτουργίες. Εμείς δεν μπορούσαμε να τις λύσουμε. Ο Άρης μπόρεσε. Και τις έλυσε εμφατικά με παίκτες οι οποίες τον έχουν βοηθήσει. Ο Παναθηναϊκός, αν είχε την ευχαίρεια να αποκτήσει έναν κεντρικό αμυντικό και έναν εξτρέμ, θα ανέβαινε νομίζω ένα επίπεδο. Ακόμα και έτσι με τους ίδιους παίκτες. Έτσι νομίζω. Με αυτή τη φρεσκάδα αυτών των δύο παικτών. Είναι και ο Μουνιέ που δεν δίνει βοήθειες. Το είπαμε ξανά, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Ξανά έπαθε θλάση, γιατί έπαθε τράβημα στο τελευταίο μάτς. Δεν υπάρχουν βοήθειες. Τα συζητούσαμε όλα αυτά. Βλέπουμε δηλαδή την προσπάθεια του Μπουζούκη να δείξει σε ένα μάτς με δυνατό και καλό αντίπαλο να δείξει σε 2-3 συνεργείες την ποιότητά του, αλλά δεν αρκούν πλέον. Είναι και το σώμα του τέτοιο, φίλε, που όταν εγκλωβιζόταν, ναι, καταπίναν. Δηλαδή, αν δεις το παιχνίδι μέσα από το γήπεδο, το είδες από τηλεόραση. Mm-hmm. Αυτό που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση από οτιδήποτε άλλο ήταν τα κορμιά. Mm-hmm. Άλλα κορμιά. Mm-hmm. Πού να πας τώρα, δηλαδή είσαι τώρα. Όπως αυτό που είδαμε. Αλλάζω τελείως θέμα. Όπως αυτό που είδαμε στο τότε να μου πάω στους νέους. Ναι. Κορμιά, Κορμιά. Ναι, σωματοδομές. Ναι, πατήματα. Πλέον τα κορμιά παίζουν καθοριστικό ρόλο. Παίζουν στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό που καταλάβαμε την πρώτη μέρα που είδαμε το Ζάμπα. Ναι. Ο οποίος δεν είναι ένα παραδοσιακό εξτρέμ. Είναι ένα εξτρέμ με όγκο, δεν μπορείς να τον πας στην επαφή. Ναι, ναι. Δεν είναι ποντένσε. Ναι. Που έχει άλλα στοιχεία ο ποντένσε βέβαια. Αλλά με το κορμί του ποντένσε δεν παίζει σε υψηλό επίπεδο. Με το κορμί του Ζαμπά παίζει σε υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν τον αφήνει να πάρει. 15 πόντους δεν μπορείς να πάρεις. Δεν μπορείς να πάρεις. Όχι.
δεν μπορείς να πάρεις. Και προσπαθώ να σκεφτώ τόσο κοντούς πλάγιους. Δηλαδή ο Στέρλινγκ είναι. Ναι. Μια τούρα. Ναι, αλλά τα είπαμε εδώ. Το όλο το πακέτο είναι σε τόπο επίπεδο. Το περιβάλλον είναι top. Ναι. Δεν βρίσκει συχνά. Τέλος πάντων, του Ζαμπά η υπόθεση είναι τεράστια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι ψώνισε. Γιατί όμως, γιατί στα 20 του έχει περίσχια ουσία. Δηλαδή... Ο Ζαμπά είναι μεταγραφή τροχιοδεικτική. Που φίλε αυτό το αυτοκτόνησαν τέσσερις μας ακόμη. Ναι, δείχνει το πού πρέπει να πηγαίνεις. Ναι. Βλέπω σωματοδομή, βλέπω χαρακτηριστικά. Βλέπω σωματοδομή που θέλει, είναι 70% δουλεμένη και θέλω να 30. Βλέπω χαρακτηριστικά που είναι 60-70% δουλεμένα και θέλω να 30. Βλέπω το και ναι, αυτό που ξέρω. 30% δουλεμένη και θέλω να 70. Και άμα, ναι. άμα σου πούνε ότι είναι, σου πούνε την τιμή και επίσης είναι ακριβό. Εντάξει, πάρε έναν άλλον είναι... και χτίσ' τον. Πάρε είναι ένα στοίχημα και χτίσ' τον. Μπορείς, δεν μπορείς. Είναι ένα στοίχημα πατσο Ζαμπά. Η ωριμότητα που θα έχει τα επόμενα χρόνια είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, μπορεί σε 4 χρόνια να τον δω στην Νάπολη, βασικό, ωραία, να έχει πάρει και ο Πάκο ένα μεγάλο ποσό, και μπορώ να τον δω και σε 4-5 χρόνια στην Γκουαντζού και να βγάζει τα λεφτά και να είναι ικανοποιημένο. Είναι τέτοιο τύπο, έτσι τον κόβω. Αυτό είναι και θέμα φιλοδοξία. Αυτό, ναι. Του καθένα. Όχι, ο Ζαμπά είναι τεράστια υπόθεση. Ο Πάκο θα πρέπει να τον κρατήσει ένα-δύο χρόνια ακόμα, να πάρει από αυτόν. Να τελειοποιήσει. Αυτό που λες, το πρώτο πρέπει να το καταλάβει είναι ο Ζαμπά. Σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Ο μάνατζερ του βασικά. Και ναι. αυτοί που τον περιβάλλουν να τον βοηθήσουν να το καταλάβει. Γιατί θα πρέπει να, εάν μείνει και προχωρήσει, να φανεί αυτό σε όλους τους υπόλοιπους που στα 17-18 τους βγαίνουν από την Ακαδημία και ξαφνικά θέλουν να πάνε στη Σαμπντόρια και στην Ναντ και στη Σεντετιέν και οπουδήποτε, το τι σημαίνει ότι το πρώτο μου θέμα είναι να παίζω. Ναι, εγώ θες να παίξω στο εξωτερικό. Θα πας. Θα πας όταν θα πας εκεί και δεν θα χρειάζεται να συστηθείς. Θα πεις ήρθα. Ήρθα για να παίξω. Δεν ήρθα για να με δείτε. Εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει προοπτική ομίλων Champions League. Πολύ σημαντικό. Δεν θα παίξεις δηλαδή στο Ιντερ Τότο. Και όταν παίξεις θα σε δουν όλοι. Μη στεναχωρηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Να τους ξεφύγεις. Και τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει. Απλά όταν πατήσει, είναι το στάτου τη αγορά τέτοιο που αυτομάτω στο πρώτο λεπτό συμμετοχή στο Champions League, σε ομίλου, αυτομάτω αλλάζει. Δεν είναι τέλο. Έπαιξε το επίπεδο. Ναι, αλλάζει και επίπεδο. Όχι, εγώ πιστεύω, επειδή φοβάμαι του Βραζιλιάνου μάνατζερ, του φοβάμαι πάρα πολύ. Και στην περίπτωση του Ζαμπά συνέβαινε το εξή. Τον πήρανε 18 χρονών για να τον πάνε. Στη Ρωσία. Στη Ρωσία, όχι στη Ρωσία, στη Μόσχα. Εκεί που υπάρχουν το 85% των Ρώσων δεν έχουν πατήσει ποτέ. Ναι, ναι, τον είχαν απαγάγει, δεν τον πήγαν εκεί ναι. να τον κρύψουν. Στην ΑΜΚΑ, πώς λέγεται αυτή. Αυτή εδώ. Τέλος πάντων, εκεί τι project να έχει, τι προοπτική να έχει, η ομάδα που πέφτει. Δηλαδή, καμία λογική. Απλά ο μάνατζερ προφανώς είχε μια άκρη εκεί. Μια άκρη εκεί. Η προμήθεια ήταν εξαιρετική έως. Άκουσε ικανοποιητική. Για να περιγράψει ο Ζαμπά ένα περιβάλλον ειδηλιακό. Ναι. Μέχρι να πάει. Μέχρι να πάει. Είναι και Βασιλιάνος. Δεν τον πας από τους Εσκιμώους εκεί, τον πας από τη Βασιλεία εκεί. Είναι πρόβλημα. Ωραία. Και η καριέρα του Ζαμπά σώζεται γιατί εμφανίζεται στη ζωή του ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταλάβει ο Μάτζος ότι αδερφέ, ο ΠΑΟΚ θα σου πει πότε θα πουληθεί αυτός. Ναι. Του κάνεις μια αναπροσαρμογή το καλοκαιράκι να είναι λίγο στη γλύκα. Να ταϊστεί και λίγο το μηχάνημα. Να καταλάβει ότι θα τα πάρουμε για το σε παίρνει να το κάνεις κιόλας σαν επιχείρηση. Ναι, ναι, δεν θα κλάψεις, εννοείται. Και πας παρακάτω. Και τα νούμερα που μπορεί να πιάσει ο Ζαμπά είναι εξωφρενικά. Θα είναι σίγουρα για μένα. Και σε φάζουν στην αγορά. Ναι. Αρχίζει και λέει ο μάνατζερ αυτό το ταλέντο που έχω, πού να το πάω στην Ελλάδα. Γιατί να το πάω στην Ελλάδα. Υπάρχει κλάψη στην Ελλάδα που μπορείς να το πας. Ναι. Υπάρχει κλάψη στην Ελλάδα, μπορείς να το πας, τέλος. Και γίνεται η δουλειά σου έξοχα. Έτσι και αν δούμε τις πωλήσεις, άστο Τσίμιο που για μένα ήταν μια πώληση, να είχαμε να λέγαμε, Ροντρίγκες, Πρίγιοβιτς, ο τρίτος είναι ο Ζαμπά. Ωραία. Θα μπορούσε να έχεις δώσει και τον Μπέρκα το καλοκαίρι. Δεν υπήρχε λόγος. Στο timing που ήρθε η πρόταση της φέρνης. Από επιλογή δεν το έκανε. Αλλά σιγά σιγά,
ανοίγουν λίγο οι ορίζοντες της αγοράς. Και ο συγκεκριμένος όντως είναι όλο το πακέτο. Και αν δούμε την εξέλιξή του, τώρα ξέχαμε την κόκκινη που βγήκε, που για μένα δεν υπάρχει, δηλαδή είναι κακή στιγμή. Είναι κακή στιγμή, αλλά είναι σωστή απόφαση. Εντάξει, ναι. Έτσι πως πήγε με το πόδι, χωρίς να βλέπει, ναι. Εγώ πάλι διαφωνώ. Πρέπει να αλλάξουν νομίζω οι κανονισμοί. Το βλέπω καμιά φορά και σαν ποδοσφαιριστή, έστω σαν ερασιτέχνη που υπήρξα. Έχει την μπάλα από πίσω στην πλάτη, ναι. Μου. Κοιτάω την μπάλα, την τροχιά τη μπάλα. Δεν κοιτάω, ναι, τον παίχτη που έρχεται. Ναι. Και τι λέει ο κανονισμός? Κάνω προέκταση. Ο κανονισμός λέει ότι. Τα λέει και ο υπεύθυνος διαιτησίας, ναι, που έχουμε στο ρεπρές και με εξοργίζει. Ότι ο ποδοσφαιριστής κινείται προς την μπάλα αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους. Ναι. Ωραία, ο κανονισμός λέει αυτό. Πάει να κάνει υποδοχή, δεν πάει να κάνει τίποτα άλλο. Στο Εμμανουιλίδη το μαρκάρισμα είναι κόκκινη. Στον Κρέσπο. Είναι απέραση βασικά. Του πας αλλού. Το τερμάτισες. Ναι. Δηλαδή, εγώ πάντα σου λέω, είμαι στο πνεύμα. Έχει μια φιλοσοφία διαιτητής, υπάρχουν οι κανονισμοί, οκ. Okay. Δεν έχεις δώσει εκείνο, δεν θα δώσει και το τζαμπά. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Γιατί αν πάμε στο ένα με τον κανονισμό, στο άλλο με τον κανονισμό και όπου μας βολεύουμε με τον κανονισμό, δεν είναι διαιτητής αυτό το πράγμα. Σε αυτό συμφωνώ 100%. Το ότι πρέπει να κρίνεις όλες τις φάσεις σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, σύμφωνα με το δικό σου πνεύμα που έχεις αποφασίσει τέλος πάντων, το οποίο να είναι σύνομο, έτσι, να μην είναι. Ναι, όχι. Καράτια στα δόντια, κίτρινη, παρατήρηση. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων. Ζαμπά, η εξέλιξη του, αυτό έλεγα. Ότι στην αρχή ήταν τακτικά τραγικός. Οι επιλογές του μεσοεπιθετικά κακές. Αμυντικά απίθανος. Μέσα σε 5 μήνες είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, έχω καμιά φορά ένα από τα θέματα που θα ήθελα να κάνουμε είναι να δούμε τον Ζαμπά στην αρχή και τον Ζαμπά στο τέλος. Η μεγάλη υπόθεση δεν άλλαξε το περιβάλλον. Και τι εννοώ? Ότι ούτε ο ΠΑΟΚ άλλαξε αρκετά τη δομή του. Ναι. Υπάρχουν ομάδες που το κάνουν. Κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, ότι ο Ζαμπά πήγε σε ένα περιβάλλον το οποίο τακτικά ήταν έτοιμο να τον απορροφήσει αρκεί να έκανε τα απλά. Δεν χρειαζόταν ο Ζαμπά να κατεβάσει τα βιβλία του 4-3-3 να το μάθει από την αρχή. Επίσης, επειδή όλοι οι υπόλοιποι παίζαν σωστά. Υπήρχε και ένας εσωτερικός ανταγωνισμός. Λιμιός Ζαμπά. Και αυτό είναι παράμετρος, δηλαδή. Ναι, στην αρχή θυμόμαστε ότι δεν ένιωσε βασικός, είχε κάποιες γκρίνιες. Αυτό βοήθησε, νομίζω, πάρα πολύ. Σε αυτό βγάζω το καπέλο στο Λουτσέσκου. Διότι δεν μπορεί κανένας από τους δύο να του πει ότι ξέρεις τι, με έριξες. Όχι. Δεν σε έριξε αυτό. Ναι. Ο καθένας πήρε αυτό που, δικαιούταν. Και το καλύτερο για την ομάδα. Ναι, γιατί δεν υπάρχει φέτος, πιστεύω, παίκτη στο ρόστερ που να πει μα δίκης ο προπονητής. Και στο παιχνίδι που παίξαν και οι δύο, είχαν ουσία. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το σοκ του Λιμιού, ωραία, στην κλωτσιά που φάγε από τον Παυλωμάτη, γιατί έσκασε. Όχι, έπεσε και το. Εγώ φοβήθηκα μήπως του βγήκε μια διάσηση μετά. Ναι. Ναι, γιατί στην αρχή είχε το. Έχει συμμετοχή και στο δεύτερο χαμένο βλέμμα. Η δική του πίσω πάσα δημιουργεί τις προϋποθέσεις, το δικό του κλέψιμο πίσω πάσα. Έχει συμμετοχή στην κόντρα επίθεση του. Του Ερίκε. Έχει, δηλαδή. Δεν έκανε το σούπερ παιχνίδι, αλλά έχει μια συμμετοχή. Το λέμε συνέχεια, αλλά επειδή κάποια στιγμή στο τέλος της κουβέντας πάντα φτάνει αυτό για τα μέτρα. Η διαφορά στα νούμερα που έχουν Ζαμπά και Λιμιός είναι μεγαλύτερη από την διαφορά που έχουν αγωνιστικά. Mm. Στην προσφορά του στο 90 λεπτό. Όχι μόνο στα νούμερα, τα γκολ και τις ασίστ. Ο Ζαμπά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει 9-7. 7 γκολ, 9 ασίστ. Μου λέει γνωστός διεθνής διαιτητής εδώ, που μας ακούει, από πολύ μακριά μάλιστα. Μπράβο του. Ότι ο κανονισμός λέει ότι όταν κοιτάς την μπάλα και όχι τον αντίπαλο είναι κίτρινη. Έχει άπειρα παραδείγματα το νέο DVD της UEFA. Μπορούμε να έχουμε το νέο DVD της UEFA, φίλε? Όταν κοιτάς την μπάλα και όχι τον αντίπαλο είναι κίτρινη. Ναι, εκεί προσπαθεί να κοιτάξει προς τα εκεί που είναι η μπάλα. Λογικός μα. Και βάζει το πόδι εκεί, πιστεύω ότι θα πάει η μπάλα. Ναι. Δηλαδή και πάλι είναι λίγο. Εντάξει, μικρό το κακό. Είναι από τις φάσεις που σηκώνουν κουβέντα, διότι εντός εικών εμπίπτουν και στην κόκκινη που έβγαλε, θεωρώ, αλλά και στην κίτρινη. Μάλιστα. Στο να μπει αυτό.
να μπει αυτό. Είναι ένα θέμα. Όπως πάντα βέβαια, ξεκινάμε την κουβέντα από κάπου, μας πηγαίνει κάπου αλλού. Έτσι πάντα πηγαίνουν οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις, έτσι πάντα πηγαίνει το ανάλυση του Bayer Press. Θωμά, ήθελα να σε ρωτήσω, το ξεκινήσαμε σε ροή κουβέντας. Επειδή στην ένδειξη τύπου κατάλαβα τους συναδέρφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να προσπαθούν, και το αντιλαμβάνομαι κιόλας και το αποδέχομαι αν θέλεις, την ανάγκη τους να ψάξουν κάτι θετικό στον Παναθηναϊκό, και ο Δόνης λίγο τους το ξέκοβε για όλους τους υπόλοιπους λόγους, όχι μόνο για τους αγωνιστικούς. Αλλά το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, με αυτό το περιορισμένο ρόστερ που έχει, με αυτήν τις γνωστές αδυναμίες που έχει, το πώς βγαίνει η χρονιά είναι πολύ απλοϊκό, αλλά το τι κάνει ένας προπονητής. Γιατί όσο περίεργο και να ακούγεται, θεωρώ πως οι δύο μεγάλες Αθήνες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι περίπου στο ίδιο μήκος σε αυτό το θέμα. Ότι ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει ότι δύσκολο να τη σώσει τη χρονιά, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την τελειώσει. Mm-hmm. Να ψάξει να βρει κάτι θετικό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός και αυτός έχει παιχνίδια από τα αθλήματα μόνο και ψάχνει να βρει κάτι θετικό. Και χθες έβλεπα στα social media συζητήσεις για ποιο λόγο σε μάτς με τον Απόλλωνα δεν μπαίνει ο Σολδάνο. Να αρχίσει να μπαίνει και αυτός ροή παιχνιδιών. Το αναφέρω αυτό γιατί, για να στηρίξω το για ποιο λόγο θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αγωνιστικά ψάχνουν πράγματα από το ποτάλι μας σε μια σεζόν που δεν τους βγήκε. Ο καθένας είχε διαφορετικό στόχο, βέβαια, έτσι. Και θα τεθούν και αντιμέτωποι κιόλας σε δύο εβδομάδες, νομίζω. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι σε δύο εβδομάδες το μεταξύ του παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό όμως, επειδή τον έχεις παρακολουθήσει, έχω μιλήσει αρκετά. Από τον Ιανουάριο σταθήκαμε πάρα πολύ σε αυτό το project που έδειχνε να βγάζει πράγματα, και κάποια στιγμή σαν να έγιναν απότομα όλα. Ήρθε αυτή η κοιλιά που περιμέναμε, πολύ απότομα όπως το λες και εσύ, γιατί είναι και οι εμφανίσεις που προβληματίζουν. Μας είχε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ καλό δημιουργικά παιχνίδι, συνδυαστικό. Σαν να έκανε βήματα πίσω. Αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό που είπε ο Γιώργος Δόνης, ότι η ομάδα δεν ενισχύθηκε, δεν μπορεί να ενισχυθεί. Το ξέρουμε αυτό, okay, πρέπει να το αποδεχτούμε. Ήρθε ο αποκλεισμός κυπέλου. Θα μπορούσε να μην να είχε αποφευχθεί και με τον αντίπαλο που υπήρχε, ίσως ένα παιχνίδι στα προημιτελικά με τον Ολυμπιακό, ή αν ήσουν πιο τυχερός στην κλήρωση και προχωρήσει κι άλλο. Είχε δώσει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στον κόσμο και στους παίχτες. Αυτό που δεν ξέρω τώρα, πρέπει να δουλέψει πιο πολύ ο Δόνης, είναι η δύσκολη συνέχεια, δηλαδή η έλλειψη. Δεν έχουμε κίνητρο, ok, πρέπει να τελειώσει η ζώνη, να μην το κάνουμε σαν αγκαρία. Γιατί δεν έγινε παιχταράς ο Μπουζούκης, ο Χατζηγιοβάνης και δεν ξέρω ποιο άλλος με μία χρονιά, ok. Ή ο Κουρμπέλης με μία μισή καλή σεζόν, τώρα ok, το καλοκαίρι θα φύγω, θα περπατάω. Που δεν θα το κάνει, λέω γενικά. Πρέπει ο προπονητής να δώσει κίνητρο στους παίχτες του, να προσπαθήσουν μέχρι το τέλος. Γιατί στο 0-2 προχτές, εγώ περίμενα σαν φίλαθλος να δω όταν βγαίνει μπάλα πλάγιο, η άλλη ομάδα είναι με 10, έχει 20 λεπτά γεμάτα, να πάω να πάρω γρήγορα την μπάλα να παίξω. Μην κάνω αργά παράλληλες πάσες, να μην έχω αποδεχτεί ότι δεν μπορώ. Γιατί αν χάσω και 0-3 δεν έγινε και τίποτα. Από τον πρώτο έχασα, από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα με πειράξει, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Έχασα και πέρσι και πρόπερσι 0-3. Δείξτε κάτι παραπάνω. Παλέψτε μέχρι το τέλος. Αυτό που παλεύουμε και οι προπονητές στις αναπτυξιακές ηλικίες, που λέμε ότι δεν μετράει το αποτέλεσμα, τώρα μετράει η προσπάθεια, το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί έτσι χτίζεις μια νοοτροπία. Όταν μεγαλώσεις θα μετράει και το αποτέλεσμα. Αλλά αυτή την νοοτροπία που έχουν χτίσει οι Γερμανοί για παράδειγμα, θα την έχεις δημιουργήσει από μικρό παιδί. Αυτό περιμένω να δω. Ελπίζω να επανέλθουν έτσι και λίγο τα θετικά αποτελέσματα, μήπως αποκτήσει και ψυχολογική ομάδα. Είναι και αυτό όμως ότι λέμε τώρα. Αυτό το ότι. Το καταλαβαίνω αυτό το και 2-0 και 0-2, το και τι έγινε που σου μένει στο τέλος. Ναι. Έγινε. Γιατί προσπάθησα να σκεφτώ αν ο Παναθηναϊκός έχει και κάτι άλλο να μας δείξει, αλλά δεν στέρεψε το ρόστερ. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει παίκτης που να περιμένει κάποιος να τον δει.
ή να πει ο Δόνης, α, του δώσω και αυτού μια ευκαιρία. Μα και ο κόσμος δεν έχει αυτή την πίστη. Δηλαδή τώρα χτες βάζει τον Μπούγκουρα. Okay. Είναι ο Παντελάκης, ήρθε από Β' Εθνική το παιδί. Όχι, αυτό γιατί και εγώ είδα τους τρεις στόπερ και μετά σκέφτηκα, λέω, okay. Ποιο να έπαιζαν αυτοί, ποιος μπορούσε ίσως να μπορούσε φέτος να πάρει. Ο οικονόμου θα μπορούσε να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Σου λέει ο Δόνης, ας πάρω από τον 20χρονο 5 λάθη παραπάνω, ας δώσω περισσότερες ευκαιρίες, να του δώσω βοήθεια για τη συνέχεια. Το βλέπει έτσι προφανώς. Και μεσοεπιθετικά ο Altman περιμένουμε λίγο να βοηθήσει τώρα να δώσει μια έτσι. Και αυτός από χιαστό έρχεται. Λοιπόν, έχουμε στον αέρα τον Νίκο Παπαδόπουλο, το ρεπόρτερ του Άρη. Έχει κάτι να μας πει, Νίκο. Καλησπέρα. Νίκο, δεν σε ακούμε. Έχει ένα πρόβλημα η γραμμή. Σε ξαναπέρνω. Σε ακούμε τώρα, ναι. Ο Άρης πριν από λίγο ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιβύης για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό το οποίο μη είχαμε σημειώσει και τις προηγούμενες μέρες και το περιμέναμε είναι πλέον επίσημο, γιατί βρίσκεται χθες για την ακρίβεια στη Θεσσαλονίκη ούτε ένδυση του ποδοσφαιριστή με τους ανθρώπους του Άρη. Ρυθμίστηκαν τελευταίες λεπτομέρειες και έτσι ο Βελιδής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το 2021, δηλαδή θα φτάσει συνολικά τα 4 χρόνια παρουσίας του στον Άρη. Ένας παίκτης που θυμίζω ήρθε πέρυσι, προσαρμόστηκε αρκετά γρήγορα. Παίκτης που ανταποκρίθηκε και στις απαιτήσεις πρώτης κατηγορίας φέτος στην Super League με σταθερότητα σε περισσότερα μάτς. Νομίζω εσείς που αναλύετε και τα παιχνίδια το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και με αρχηγικές τάσεις θα συμπληρώσω εγώ, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σίγουρα και στα αποδυτήρια στην καθημερινότητα της ομάδας. Είναι το επόμενο που και μια φίγουρα που έχει ένα λόγο παραπάνω σε σχέση με τους υπόλοιπους εμπνέει. Και νομίζω ότι και αυτό μέτρησε και η απόβαση του ανθρώπου του Άρη ώστε να ανανεώσουν. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Η δισογραφία είναι πάνω απ' όλα. Στο αθλητικό ραδιόφωνο, ο Δελζήσης έκανε πράξη αυτό που είχε συμφωνηθεί και υπέγραψε. Και κλείνοντας με αυτήν την παρέμβαση που έκανε συζήτηση με τον Νίκο, το ότι για τον Δελζήση το αρχηγικό του προφίλ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε έναν ποδοσφαιριστή που βρέθηκε σε μια ομάδα στην δεύτερη κατηγορία και η ομάδα αυτή τον ανανεώνει συμβόλαιο στη στιγμή που οδεύει σε μια χρονιά επόμενη, η οποία καλώς ακόμα το πραγματικό για τον Άρη θα είναι ευρωπαϊκή χρονιά. Πολύ μεγάλη υπόθεση για έναν ποδοσφαιριστή να πηγαίνει σε μια ομάδα σε διαφορετική κατηγορία και να τον εμπιστεύεται αυτή και για σεζόν στην οποία καλώς έχονται τα πράγματα. Ο Άρης έχει βάλει στόχο και εφικτό στόχο να παίξει στην Ευρώπη. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με την κουβέντα μας για τον Παναθηναϊκό. Να την κόβουμε λίγο άκοψα, Θωμά, sorry. Αλλά δεν πειράζει. Είπαμε η δισογραφία. Ακριβώς. Να ολοκληρώσαμε βάσει τον τρόπο σκέψης και τα πράγματα που πλέον δεν βλέπουμε από τους πράσινους. Αναφερθήκαμε και στις συζητήσεις που είχαμε από χθες για τα 2 παιχνίδια της προηγούμενης αγωνιστικής. Αναφερθήκαμε κατά στα 2 παιχνίδια που περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο Champions League. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Το ανάλυσε τον Paris Press θα είναι μαζί σας αύριο στις 2 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.